Ο Ιβκοβιτς τον είδατε κάποια στιγμή. Ζητάει τους παίκτες του να κυνηγήσουν τον ευνηδιασμό. Ο Σούμποτς από την άλλη μεριά είναι έτοιμος να πάρει το πρώτο του time out και θα το πάρει τώρα αν δεχτεί το καλάθι. 13-6 από τον Βούξεβιτς και time out για τον Παναθηναϊκό. Ο προσωπικός του χρονός δηλαδή τώρα από μια αλλαγή εκατέρωθεν. Κακό σουτ από τον Καλαϊτζή. Σε πρώτη ευκαιρία θα μάθουμε και για τις οδηγίες των δύο πάγκων. Ο Βούξεβιτς στο lay-up μετράει το καλάθι από την τάπα του Ράτζα που ήταν σε λάθος χρόνο. 76 λεπτά είχε παίξει στις πρώτες 21 αγωνιστικές. 13 συμμετοχές για την ακρίβεια είχε. Πολλές φορές δηλαδή με απόφαση του προπονητή έμεινε έξω. Και από τις 30 Σεπτεμβρίου του 1995 όταν τον κέρδισε ο ΠΑΟΚ εδώ στο Φαλίδο, στην πρεμιέρα εκείνου του πρωταθλήματος, 95 πλάνο στον πάγκο. Και τώρα θα πάει στον πάγκο ο Βούξεβιτς. Βάζει και βγάζει συνεχώς ο προπονητής του Ολυμπιακού για να κρατήσει ξεκούραστη όσο γίνεται την ομάδα του. 28-19 από το δύσκολο lay-up του Βούξεβιτς. Οι 8 πόντοι, το συν 8 τους δίνει το δικαίωμα να βραδυπορούν, να καθυστερούν. Για τρεις ο Βούξεβιτς. 31-20 από τον θαυμάσιο Βούξεβιτς. Φάνης κυνηγάει τον Ρότζερς, ο Ράτζα τον Φασούλα. Ο Σκοτ εδώ τον Βούξεβιτς. 3 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Σχεδόν στο 0. Ο Βούξεβιτς τελειώνει και αυτή τη φάση. Τέτοια ωραία. Φασούλας. Βούξεβιτς. Τόμιτς. Τόμιτς ήταν άποντος στο πρώτο μάτσο Ολυμπιακού Παναθηναϊκού όπως και ο Βούξεβιτς. Σήμερα ειδικά ο Βούξεβιτς όπως βλέπετε κάνει πολύ μεγάλη δουλειά. 40-30 με 16 πόντους από τον Βούξεβιτς. Να διώξει στον Καλαϊτζή. Για τρεις ο Σκοτ. Ένα στα 8 αλλά rebound από τον ίδιο. Ο Σκοτ βρήκε τρόπο να αποφύγει δύο αντιπάλους αλλά τον σταμάτησε με καταπληκτικό τρόπο ο Παπα-Νικολάου. Ο Βούξεβιτς διασχίζει όλο το γήπεδο και πετυχαίνει το καλάθι. 62-59.